εσείς να μας διαφωτίσετε για το τι περιλαμβάνει αυτή η επιστολή. Έχουν ήδη ουσιαστικά ανακοινωθεί τα βασικά στοιχεία της επιστολής, που δεν αποτελούν νέα γεγονότα ούτε νέες δεσμεύσεις. Επαναλαμβάνουν τα γνωστά πράγματα, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη παροχή ήταν μια φάπαξ παροχή που έγινε δυνατή επειδή είχαμε υπεραπόδοση στο πλεώνασμα. Προφανώς του χρόνου, αν έχουμε αντίστοιχη υπεραπόδοση, θα υπάρχουν ανάλογα μέτρα. Υπάρχει μετά μια εξειδίκευση των μέτρων που στο μέλλον θα ληφθούν εάν υπάρχει αντίστοιχη υπεραπόδοση, σε κατηγορίες που και αυτές γνωστές από πριν ήταν, γιατί εκεί διατίθονται τα πλεονάσματα αυτά, όπως η κοινωνική προστασία, ανάλογα μέτρα όπως αυτά τα σημερινά, ένα ενδεχόμενο μαξιλαράκι ρευστότητας, ελάφρυνση των φορολογικών βαρών ή πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες. Επειδή όλα αυτά τα γνωρίζαμε, όπως είπατε εσείς, κύριε Κατρούγκαλε, απλώς επειδή υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες και δεν ξέρω αν και εσείς συμφωνείτε ότι θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί αυτή η επιστολή εξ ολοκλήρου, προκειμένου να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε με τους εταίρους. Θέλω να ρωτήσω αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες που λένε ότι αν πέσουν έξω τα δημοσιονομικά, ενεργοποιείται αυτομάτως ο κόφτης για να ψαλιδίσει υποχρεωτικά όσα στην ουσία δώσατε στους συνταξιούχους. Μα όχι, αυτά δόθηκαν. Πώς μπορούν να πάρθουν πίσω? Η ενεργοποίηση του κόφτη είναι μια δέσμευση που έχουμε αναλάβει από πέρσι την άνοιξη για την περίπτωση που τα δημοσιονομικά εκτροχιαστούν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση προβλέψαμε και να δώσουμε τα χρήματα αυτά στους πιο αδύναμους από την υπεραπόδοση, αλλά να κρατήσουμε και ένα μαξιλαράκι αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων, ούτως ώστε και αν ακόμα οι δικές μας οι προβλέψεις που μιλούν για υπεραπόδοση πάνω από 1,2% δεν είναι τόσο ακριβής, να μην υπάρξει πρόβλημα. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για το 2017 να έχουμε ενεργοποίηση του κόφτη. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κατρούγκαλε, αν εσείς συμφωνείτε με τη λογική της αποστολής επιστολής του Υπουργού Οικονομικών στους θεσμούς. Η αντιπολίτευση σας λέει ότι σας κατηγορεί ότι ουσιαστικά μιλάμε για επιστολή συμμόρφωσης που λέμε ότι μάθαμε το μάθημά σας. Εσείς συμφωνείτε με όλο αυτό? Σας αρέσει? Γι' αυτό θα σας μίλαγα κι εγώ. Πρώτα-πρώτα είναι ελαφρώς κωμικό, αν δεν ήταν θλιβερό, αυτοί που υπερακοντίζουν για τη λήψη ακόμα αυστηρότερων μέτρων. Αυτό ακούσαμε και από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά δυστυχώς και από τον κύριο Μητσοτάκη. Να μέμφονται εμάς για υπερβολική συμμόρφωση. Στην πραγματικότητα, η επιστολή τι σκοπό έχει? Να αδρανοποιήσει την πρόθεση αυτών των ακραίων κύκλων, κυρίως του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να προκαλέσουν εμπόδια και στην συζήτηση για το χρέος και στη συζήτηση για την αξιολόγηση. Δεν θέλαμε λοιπόν να δώσουμε λαβές σε αυτούς που ουσιαστικά θέλουν το κακό της χώρας. Και ακριβώς αυτό διαφοροποιούμαστε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Για να μην δώσετε λαβές πάντως, κύριε Κατρούγκαλε, θα μπορούσατε εκ των προτέρων να είχατε κάνει όλη αυτή τη συνεννόηση με τους θεσμούς, προκειμένου και για να μην υπάρξει όλη αυτή η αναστάτωση, αλλά και για να μην παγώσουν τουλάχιστον προσωρινά τα μέτρα για το χρέος. Καταλαβαίνετε τώρα με ρωτάτε δύο αντιφατικά πράγματα. Στην αρχή, όχι εσείς προσωπικά, μου μεταφέρετε μια κριτική που στην πρώτη εκδοχή της ερώτησης μας μεμφόταν για υπερσυμμόρφωση, δηλαδή ότι παρά είμαστε δουλικοί απέναντι στους δανειστές, και στη δεύτερη εκδοχή ότι ξέρω εγώ πολύ το κεφάλι σηκώσαμε. Εμείς εξηγήσαμε από την αρχή ότι έχουμε δεσμεύσεις από το μνημόνιο και τις δεσμεύσεις αυτές θα τις στηρίσουμε ακόμα και εκεί που μας βρίσκουν όχι σύμφωνους ιδεολογικά, γιατί έχουν την υπογραφή μας από κάτω. Αλλά από την αρχή είχαμε πει ότι όσες από αυτές τις δεσμεύσεις έχουν είτε νέο φιλελεύθερο προσανατολισμό, είτε οδηγούν την οικονομία και τους πιο αδύναμους σε ατραπούς που δεν θέλαμε εμείς να ακολουθήσουμε, θα προσπαθούσαμε να εξουδετερώσουμε με άλλα μέτρα αντίθετα δικής μας στόχευσης. Και όταν είχαμε την ευκαιρία, ακριβώς επειδή δεν πιάσαμε απλώς το πλεώνασμα, είχαμε υπεραπόδοση σε σχέση με το πλεώνασμα. Κάναμε αυτό που έπρεπε. Δεν είχαμε υποχρεώσει να πάρουμε έγκριση των δανειστών. Ενημέρωση. Επειδή ωστόσο, κύριε Κατρούγκαλε, εσείς το προηγούμενο σας πόστο ήταν το Υπουργείο Εργασίας, ένα πάρα πολύ νευραλγικό πόστο και διαχειριστήκατε και το ασφαλιστικό. Θέλω να ρωτήσω αν μπορείτε να δεσμευτείτε και ως υπουργός αυτής της κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις στις συντάξεις αν τα δημοσιονομικά δεν πάνε όπως τα υπολογίζει η κυβέρνηση. Το ασφαλιστικό έκλεισε στην πρώτη αξιολόγηση και το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών... Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Κατρούγκαλε? Προσέξτε, είμαι προσεκτικός.
Τι λέτε? Λέω ότι τώρα δεν το διεθνές... Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Λέω από πού προκύπτει ότι το ασφαλιστικό έκλεισε στην πρώτη αξιολόγηση. Γιατί εμείς τώρα ακούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα, να βάζει πολύ συγκεκριμένους όρους για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Με σταματήσατε. Από δύο πηγές ακούμε αυτή τη στιγμή θέματα για το συνταξιοδοτικό. Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Και είπα προηγουμένως ότι προσέχω τα λόγια μου. Μιλάω για το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, δεν μιλάω για τη Γερμανία. Το γεγονός λοιπόν ότι δύο μονοπαίκτες, οι ακραίοι παίκτες, αυτοί που είναι οι σημειοφόροι του νεοφιλελευθερισμού σε ό,τι αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ή αυτοί που δεν θέλουν την Ευρωζώνη όπως είναι τώρα, αλλά πολύ μικρότεροι, ενδεχομένως δεν βακελίζονται ακόμα εξόδους χωρών από την Ευρωζώνη. Αυτοί είναι που θέτουν ζητήματα. Δεν είναι οι εταίροι μας στο σύνολό τους. Άρα, και επειδή κύριε Κατρούγκαλε αναφερθήκατε, για να μείνουμε σε αυτό, στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Ακούστε με, να μιλάμε για γεγονότα. Ναι, μιλάμε, θα πάμε και στην αξιολόγηση. Κύριε Υπουργέ, να μην φύγουμε από αυτό που είπατε τώρα. Όχι, αφήστε. Σε ό,τι αφορά το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, εσείς εκτιμάτε αυτή τη στιγμή ότι ο Σόιμπλε δηλαδή θέλει να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση, για να μιλάμε με ονόματα, έχει μιλήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και να φύγει η χώρα από το ευρώ? Δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Διαβλέπω όμως δύο πολιτικές σταθερές. Η μία είναι απέχθεια σε οτιδήποτε αριστερό υπάρχει σε επίπεδο διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο, όπως τα άκουσα προηγουμένως να σχολιάζουν οι συνομιλητές σας, η κεντροαριστερά γενικά στην Ευρώπη αντιμετωπίζει, οργανώνει μια αντίθετη στρατηγική. Η κεντροαριστερά σε συνδυασμό με τις δικές μας προτάσεις να οργανωθεί ένα μέτωπο απέναντι στη λιτότητα. Η δεύτερη σταθερά, και αυτή οφείλεται στην ιδεολογική σκέψη που είχε ο κύριος Σόιμπλε για την Ευρώπη, θέλει την Ευρώπη, την Ευρωζώνη για να είμαι ακριβέστερος, μικρότερη. Θέλει μια πυρηνική Ευρωζώνη. Ναι. Εν όψει λοιπόν αυτής της διπλής ιδεολογικής και πολιτικής πεποίθησης που έχει το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, βλέπουμε λοιπόν μια προσπάθεια να επωνομευθεί οτιδήποτε αριστερό υπάρχει στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο η δική μας. Τώρα, κύριε Κατρούγκαλη, με προκαλείτε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε να πληρώσουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Από 1η-1η του 2017, ξέρετε τι μας περιμένει σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας. Θέλω να πω, χωρά τώρα συζήτηση, είναι επιχείρημα αυτό απέναντι στον ελληνικό λαό για αριστερές, δεξιές ιδεολογίες κ.ο.κ. Εσείς δηλαδή ως υπουργός εργασίας της κυβέρνησης, ποιο ήταν το αριστερό που κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα? Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτα, αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αριστερή και στη δεξιά διακυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, τι είπε στους δανειστές? Εγώ θέλω να μου μειώσετε τα πρωτογενή πλεονάσματα που ζητάτε από εμάς. Σωστό, και εμείς το ίδιο ζητάμε. Και σε αντάλλαγμα, τι θα σας δώσω, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Μικρότερες δαπάνες, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη μείωση συντάξεις, μείωση στους μισθούς, ενδεχομένως απολύσεις. Ο κ. Μητσοτάκης το έχει ξανακάνει. Και τι άλλο? Και άλλες διαρθρωτικές αλλαγές, γενικευμένη δηλαδή απορρίθμιση στις εργασιακές σχέσεις. Εμείς θέλουμε ακριβώς τα ανάποδα. Αυτό προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης, δεξιά-αριστερά. Ως προς το δεύτερο, τι αριστερό έχει η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ακριβώς αυτά τα στοιχεία, τα οποία θέλει τώρα ο κ. Σόιμπλε να ανατρέψει. Δηλαδή, ότι έχει μια εθνική σύνταξη που δίνεται στο επίπεδο της φτώχειας για όλους, ότι ομογενοποιεί τους κανόνες, ώστε όλοι πια να παίρνουμε συντάξεις με τον ίδιο τρόπο. Και με τέτοιο τρόπο, μάλιστα, ώστε να ευνοούνται τα φτωχότερα και τα μέσα εισοδήματα. Αυτό δεν το ανέχονται οι οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη, γιατί τι θα ήθελαν? Ένα ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης που πρακτικά να λειτουργεί όπως ιδιωτικές ασφάλισεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα για την αξιολόγηση, κύριε Κατρούγκαλε. Ακούγεται από όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και από τους υπουργούς να λένε ότι η αξιολόγηση θα κλείσει το συντομότερο δυνατό. Κάτι βεβαίως που ακούμε πολλούς μήνες τώρα, δεν το έχουμε δει προς το παρόν. Χθες ο κύριος Κούλογλου έκανε μια πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη δήλωση, που λέει ότι η αξιολόγηση δεν θα κλείσει γιατί ο Σόιμπλε δεν θέλει να την κλείσει. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Διάβασα και εγώ το άρθρο του κύριου Κούλογλου με προσοχή. Λέει περίπου το πραγματικό που σας διηγήθηκα και εγώ, ότι υπάρχουν ακραίοι πολιτικοί κύκλοι στην Ευρώπη που δεν θέλουν να κλείσει η αξιολόγηση. Η δική μου η εκτίμηση όμως είναι διαφορετική ως προς το αποτέλεσμα από αυτή του κύριου Κούλογλου. Γιατί? Από την εμπειρία που είχα συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό στην Ευρώπη, στις επαφές του με την κυρία Μέρκελ, με τον κύριο Σούλτς, με τον κύριο Πιτέλα, από την προσωπική εμπειρία που είχα συνοδεύοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον κύριο Ολάντ,
διαπιστώνω ότι αν υπάρχει μια διαφορά σήμερα σχέση με το παρελθόν, δεν είναι ότι ο κύριος Σόιμπλε λέει άλλα. Ο κύριος Σόιμπλε είναι πολύ σταθερός από τους, τα ίδια θέλει. Η διαφορά είναι ότι ο κύριος Σόιμπλε αυτή τη φορά δεν έχει πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθεί να ελέγχει σε μεγάλο βαθμό το Eurogroup, που είναι ένα μη θεσμικό όργανο. Δεν ελέγχει όμως το Συμβούλιο Αρχηγών. Νομίζω ότι δεν είναι καν η άποψή του που κυριαρχεί στη Γερμανία. Αυτή είναι η διαφορά και γι' αυτό το λόγο η αξιολόγηση θα κλείσει. Όλα αυτά θα φανούν εκ του αποτελέσματος, κύριε Κατρούγκαλ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα στον Sky. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια από τώρα. Για να γράψεις την πιο όμορφη παιδική ιστορία.